Απάντηση στην παρέτηση του κυρίου Γυριτζή από τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου της ΔΕΙΑ έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης και Δήμαρχος Αιγείου κ. Απόστολος Καραφωτιάς αναφέροντας τα εξής. Η ΔΕΙΑ από την ημέρα της σύστασής της απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με ετήσια έκθεση πεπραγμένων και μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Επίσης, την 5η 17 του 2009 διενεμήθηκαν με κλητήρα του Δήμου Αιγείου σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αιγείου όλα τα έγγραφα που αφορούσαν τα θέματα της ΔΕΙΑ στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2009. Ότι ο κύριος Λυριτζής από την 1η 1η-2007 μέχρι σήμερα ουδέποτε παρέστη στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ ούτε είχε ζητήσει στο παρελθόν οποιαδήποτε ενημέρωση. Πριν από μία εβδομάδα, ένα πρωί, έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο κύριος Λυριτζής παραιτήθη από αναπληρωτής πρόεδρος, αναπληρωτής της ΔΕΙΑ, αναπληρωτής ΕΜΟΥ. Και είδα και τους λόγους για τους οποίους παραιτήθη. Ότι δεν ενημερωνόταν. Ναι, αλλά... και τρόπο να πω τη λέξη έπεσε από τα σύννεφα, όχι, γιατί επειδή ξέρω πώς λειτουργεί ο κύριος Λυριτζής, δεν έπεσε από τα σύννεφα. Παραίτηση. Παρετούμε διότι δεν εδώ και τον τελευταίο καιρό δεν με ενημερώνουν για το τι γίνεται στη ΔΕΙΑ και προχτές ζήτησα, χθες έλεγε, ζήτησα στοιχεία για κάποιες αποφάσεις της ΔΕΙΑ που θα συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέει επί λέξη, το άκουσα στο σταθμό σας, λέει στο κανάλι σας, λέει επί λέξη και μου είπαν ότι είπε ο κύριος Δήμαρχος καμία ενημέρωση. Εντάξει, επειδή αφήνει εντυπώσεις με αυτά ο κύριος Διευθυντής και επειδή αυτά δεν είναι αληθή, για να μην πω άλλη λέξη, ποτέ στα 3 χρόνια που είμαστε στη Δημοτική Αρχή, ποτέ, το λέω για δεύτερη φορά και το τονίζω, ο κύριος Διευθυντής δεν ζήτησε να ενημερωθεί στο τι συζητάμε στη ΔΕΙΑ εμείς, ποτέ, ούτε ήρθε ποτέ, ενώ θα άμα ήθελε μπορούσε να συμμετάσχει στα διοικητικά συμβούλια της ΔΕΙΑ. Ούτε ήρθε ποτέ, ούτε ζήτησε ποτέ στα 3 χρόνια να ενημερωθεί. Ξαφνικά αυτό το ζήτησε την τελευταία φορά γιατί είχαμε κάποια θέματα. Με ενημέρωσε ο διευθυντής της ΔΕΙΑ, κ. Παναγόπουλος, ότι ο κ. Διευθυντής ζητάει αυτά τα πράγματα. Του λέω πού τα έχετε, τα έχουμε στείλει, λέει, στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ, στο Δημαρχείο. Πέστε στον κ. Λυριτζή να έρθει να τα πάρει. Ό,τι θέλει να έρθει κάτω από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει. Παρεμπιπτόντως, να πω και το εξής. Πράγμα που εγώ δεν το ήξερα. Η ΔΕΙΑ την ημέρα εκείνη που ζήτησε τα στοιχεία ο κ. Λυριτζής με δικαστικό κλητήρα, όχι συγγνώμη, με κλητήρα του Δήμου, με κλητήρα της ΔΕΙΑ μάλλον, έστειλε σε όλους τους αρχηγούς των συνδυασμών και στον κύριο Λυριτζή όλα όσα ζήταγε, 2 παρά 4 το μεσημέρι, τα παρέλαβε ο κύριος Λυριτζής στο πλυντηριό του εκεί κάτω και υπέγραψε ότι τα παρέλαβε. Δηλαδή, η δικαιολογία ότι δεν ενημερώθηκα δεν ισχύει, διότι 2 παρά 4 τα είχε στα χέρια του όλα. Απλώς, ο κύριος Λυριτζής θέλει να κάνει εντυπώσεις και όλα αυτά μετά την αλλαγή του ως αντιδημάρχου, διότι μέχρι τότε, αν θυμόστε, σε όλα τα θέματα του Δήμου, αν έβγαινε κανείς κάποιος και έλεγε κάτι για το Δήμο, ο κύριος Διευθυντής έβγαινε και έλεγε ότι ο Δήμος λειτουργεί τέλεια και ό,τι λέτε δεν είναι σωστά αυτά. Δηλαδή στήριζε το Δήμο. Μόλις τον άλλαξα από αντιδήμαρχο, ο κύριος Διευθυντής είναι στην αντιπολίτευση. Τότε θυμήθηκε τη ΔΕΙΑ, θυμήθηκε ότι δεν τον ενημερώνουμε, ενώ δεν έχει ζητήσει ποτέ ενημέρωση. Ποτέ, ούτε έχει παραστεί ποτέ στο ΔΣ της ΔΕΙΑ. Πάνω σε αυτό, μου είπε σε δήλωσή του ότι δεν παρίστατο διότι είναι αναπληρωτής πρόεδρος στην δημοτική επιχείρηση και ότι όσες φορές ήταν να πάτε στην περιφέρεια και αυτό φαίνεται και από ανακοινώσεις ότι ήταν μαζί για την διεκδίκηση χρημάτων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και στις συσκέψεις που γίνονται εδώ στο Δημαρχείο μαζί με στελέχη της δημοτικής επιχείρησης παρίστατο πάντα. Ναι, εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό. Μου είπατε ότι δεν παρίστατο και ήταν αναπληρωτής. Άμα ήθελε μπορούσε να έρθει. Αλλά δεν ζήτησε και ποτέ εγγράφος να μάθει τι συζητάμε στη ΔΕΙΑ. Ποτέ. Στο άλλο τώρα το θέμα.
Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση και έλεγε: εγώ έκανα το τιμολόγιο της ΔΕΙΑ, εγώ πήγαινα στην περιφέρεια και έβγαζα χρήματα και για τη ΔΕΙΑ, εγώ. Αυτό το εγώ του κυρίου Λιριτζή είναι ένα που του έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό στην καριέρα του. Όχι, δεν πήγαινε ο κύριος Λιριτζής να βγάλει λεφτά για τη ΔΕΙΑ, ούτε ο κύριος Λιριτζής έφτιαξε το τιμολόγιο της ΔΕΙΑ. Το τιμολόγιο της ΔΕΙΑ έβγαλε ανακοίνωση η ΔΕΙΑ, όπως είδατε, και λέει ότι το τιμολόγιο της ΔΕΙΑ το συζήτησε το ΔΣ της ΔΕΙΑ. Το ΔΣ της ΔΕΙΑ πήρε την τελική απόφαση. Εδώ μέσα το είχαμε συζητήσει όλοι και μπορώ να σας πω ότι για το τιμολόγιο της ΔΕΙΑ, επειδή είχαν γίνει προτάσεις από πολλούς συμβούλους, πέρασε η πρόταση περισσότερο του κυρίου Μπερούκα. Και όταν πηγαίνουμε λοιπόν στην περιφέρεια, ό,τι επιτυχάνουμε το επιτυχάνουμε όλοι μαζί, για να μην πω ότι το επιτυχάνει ο Δήμαρχος, και δεν το πέτυχε ποτέ ο κύριος Λιριτζής.